A lot of soul. Η Κυριακή των Βαΐων επιλέχτηκε φέτος ως ημέρα διεξαγωγής του αγώνα δρόμου γύρω στις πόλεις, γύρω ζωής, που διοργανώνει ο αθλητικός οργανισμός Δήμου Σπάρτης. Για τη διαδικασία του αγώνα, το σκοπό, τη διαδρομή, τις συμμετοχές και γενικά για την όλη διοργάνωση, ο αθλητικός οργανισμός παραχωρεί αυτή την ώρα συνέντευξη τύπου στα γραφεία της πρώην ΤΕΔ Κλακωνίας. Αγαπητοί φίλοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στην παρουσίαση του φετινού γύρου της πόλης. Σαν πρόεδρος του αθλητικού οργανισμού του Δήμου Σπάρτης, θέλω να μοιραστώ μαζί σας το γεγονός ότι μας δίνει μεγάλη χαρά να βλέπουμε όλα τα δρόμενα του αθλητικού οργανισμού να μετατρέπονται σε μικρές ή μεγαλύτερες γιορτές του αθλητισμού. Πρέπει ωστόσο να ομολογήσουμε ότι ο γύρος της πόλης έχει γίνει και για όλους εσάς και για μας που έχουμε την ευθύνη της διοργάνωσης μια ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν πάβει να μας συγκινεί η συμμετοχή συμπολιτών μας όλων των ηλικιών και να μας χαροποιεί απίστευτα το πάθος με το οποίο συμμετέχουν τα μικρά παιδιά, τόσο στον αγώνα όσο και στην έκθεση ζωγραφικής. Φέτος και σε μια συγκυρία ιστορικά δύσκολη για τον τόπο μας, που άνθρωποι και φορείς δοκιμάζουν τις αντοχές τους, νιώσαμε ότι ο γύρος της πόλης απαιτεί κάτι παραπάνω από ένα κεντρικό σύνθημα. Αποφασίσαμε έτσι να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να υλοποιήσουμε μια καμπάνια που συνδέεται άμεσα με την ίδια τη ζωή, την υγεία και τον αθλητισμό. Μια καμπάνια υπέρ εθελοντικής αιμοδοσίας. Έτσι, ο γύρος της πόλης 2014 μετατρέπεται σε γύρο ζωής, αφού είναι η εκκίνηση και πρώτη δράση αυτής της καμπάνιας που θα κρατήσει ως 13 Ιουνίου. Ο γύρος ζωής που θα γίνει στην Κυριακή 13 Απριλίου, με κίνηση φυσικά την κεντρική πλατεία της Σπάρτης στις 11 το πρωί, είναι η πρώτη κίνηση για να μάθουμε όλοι μας για την καμπάνια «Κόκκινο ζωής, δόρισέ μας». Ο αθλητικός οργανισμός του Δήμου Σπάρτης για 2 μήνες θα συνεργαστεί στενά με συλλόγους και φορείς του Δήμου, έτσι ώστε όχι μόνο να συγκεντρωθεί πολύτιμο και αναντικατάστατο σε αξία αίμα, αλλά κυρίως για να αναθερμάνουμε την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας. Εσείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είστε πολύτιμη αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια και η στήριξή σας θα παίξει καταλυτικό ρόλο για να δώσει αυτή η καμπάνια αποτελέσματα. Αποτελέσματα που θα καταγραφούν και θα παρουσιαστούν σε μια ξεχωριστή γιορτή στις 14 Ιουνίου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη. Επανερχόμενοι στο γύρο, το προσκλητήριο συμμετοχής αφορά τους πάντες, τους οποίους καλούμε να κατέβουν στον δρόμο, μικροί και μεγάλοι, να πάρουν όλοι το μπλουζάκι και το καπελάκι του αγώνα και να τρέξουν σε μια Σπάρτη ηλιόλουστη, γεμάτη από αρώματα της άνοιξης. Φίλοι μας, η εποχή μας δίνει σαφέστατα τα μηνύματά της. Η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, η φιλία, οι κοινές δράσεις, αξίες και πρακτικές άμεσα συνδεδεμένες με την κουλτούρα και την παράδοση των Ελλήνων, επανέρχονται στην πρώτη γραμμή και αυτό το μήνυμα των καιρών πρέπει να το πάρουμε όλοι μας. Με τα λάθη μας, τις αδυναμίες μας και τις παραλήψεις μας έχουμε δώσει αγώνα τα τελευταία χρόνια εδώ στον αθλητικό οργανισμό του Δήμου μας, όμως ποτέ δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε για το καλύτερο και πάντα να προσπαθούμε να ανεβάσουμε τον πύχη. Ο φετινός γύρος και η καμπάνια είναι κάτι για το οποίο θεσμευτήκαμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, γιατί ποτέ δεν χρειαζόταν η κοινωνία περισσότερο δράσεις με ουσία, περιεχόμενο και αντίκρισμα. Σε όλες τις προσπάθειές μας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν και είναι πάντα δίπλα μας και σας ευχαριστούμε από καρδιάς γι' αυτό. Θέλουμε και αυτή τη φορά την ολόψυχη στήριξή σας. Κλείνοντας, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμότατα όσους στηρίζουν το φετινό γύρο και την καμπάνια που θα τρέξει για 2 μήνες. Την εταιρεία ΟΤΕΚΟΣ ΜΑΤΕΕ που θα μας δώσει τα μπλουζάκια και τα καπελάκια του αγώνα. Εργοστάσιο Λακωνίας που θα μας δώσει τους χυμούς για τον αγώνα. Εργοστάσιο Αλφίκα Αλιάνη και τα Ήγητος που θα μας παρέχουν τα νερά. Το Μιστράς Γκρουπ, το οποίο θα μας κάνει μία προσφορά. Όλους τους εθελοντές οι οποίοι πραγματικά χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτός ο αγώνας. Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το ΕΚΑΒ, την Τροχέα και φυσικά όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ.
Τώρα θα ήθελα από, από τα μέλη του, Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού που βρίσκονται σήμερα εδώ, θα ήθελα από τη, πρώτα από τη, από τη Δήμητρα, τη συνεργάτη Δήμητρα, που πραγματικά 3 χρόνια, 3,5 χρόνια είναι δίπλα μας και μας βοηθάει πάρα πολύ, όπως και η Τζέννη Παπαστάθη, να σας πει τις λεπτομέρειες του αγώνα. Καλησπέρα σας. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια ο γύρος της πόλης ως αθλητικό γεγονός έχει γνωρίσει πολύ σημαντική αύξηση συμμετοχόντων. Και αυτό οφείλεται στην προσπάθειά μας να ενημερώσουμε περισσότερο τον κόσμο, άρα συμμετέχετε και εσείς σε αυτό και σας ευχαριστούμε. Έχουμε χρησιμοποιήσει βέβαια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας έχουν βοηθήσει και αυτά πάρα πολύ. Και έχουμε παρατηρήσει λοιπόν ότι ο κόσμος θέλει απλά να ενημερώνεται για αυτά που συμβαίνουν. Και έτσι η συμμετοχή είναι σίγουρη. Η επικοινωνία λοιπόν αυτή μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχουμε αυτά τα θεματικά αποτελέσματα. Παράλληλα όμως έχουμε κάνει μια συντονισμένη προσπάθεια και προς μια άλλη διάσταση, την κοινωνική. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να περάσουμε και ένα κοινωνικό μήνυμα μέσα από αυτόν τον αγώνα. Δηλαδή συνδυάσαμε το αθλητικό γεγονός με ένα κοινωνικό μήνυμα. Αρπάξαμε λοιπόν την ευκαιρία, αφού έχουμε μεγάλη συμμετοχή κόσμου, να περάσουμε μηνύματα. Και δει τα παιδιά που είναι και αυτά που ρουφάνε καλύτερα τα μηνύματα που θέλουμε να τους περάσουμε. Έτσι, πριν από 2 χρόνια, τρέξαμε για το νέο μουσείο της Σπάρτης, όπως θυμάστε. Πέρσι τρέξαμε στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα μαραθωνοδρόμου, στη Λιανού Κυριακίδη. Φέτος, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι «Τρέξε κι εσύ, δώσε αίμα κι εσύ». Η καμπάνια αυτή θα διαρκέσει 2 μήνες, στη διάρκεια της οποίας θα γίνουν προγραμματισμένες αιμοληψίες, για τις οποίες θα ενημερώσουμε το κοινό και μέσα από εσάς και μέσα από άλλους τρόπους. Επίσης, σε αυτή την προσπάθεια θα προσπαθήσουμε να εμπλέξουμε όσο το δυνατό περισσότερους φορείς, συλλόγους, οργανισμούς του Δήμου μας, για να έχει και το καλύτερο αποτέλεσμα. Προσκαλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτου ηλικίας, το σημειώνουμε αυτό, όλες οι ηλικίες μπορούν να συμμετέχουν στον αγώνα αυτό, να δηλώσουν συμμετοχή και να τρέξουν στον αγώνα και να διαδώσουν το μήνυμα το φετινό. Κόκκινο ζωής, δόρισε αίμα. Παρακαλούμε λοιπόν τους ενδιαφερόμενους να προμηθευτούν τα καρτελάκια του αγώνα, είτε από τα γραφεία του αθλητικού οργανισμού, ώρες γραφείων, που είναι Διορυέων 11, εδώ στα γραφεία που βρισκόμαστε, είτε την ημέρα του αγώνα να έρθουν αρκετά νωρίτερα στον αγώνα, στην πλατεία, στο χώρο του αγώνα, να έχουν συμπληρωμένα τα καρτελάκια όσοι τα πάρουν από τα γραφεία μας, ώστε να αποφύγουμε λίγο το χάσιμο χρόνο, να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 11 η ώρα. Η διαδρομή είναι η γνωστή διαδρομή που ακολουθεί ο αγώνας όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η Λυκούργου, Ορθίας Αρτέμιδος, 300, Λεωνίδου και ο τερματισμός πάλι στην πλατεία. Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Θέλω να πω απλά ότι εμπνευστής και δημιουργός αυτού του σχεδιασμού για την καμπάνια «Κόκκινο ζωής και δόρισε αίμα» είναι ο Πάνος ο Παπαδολιάς και είναι μια ευγενική προσφορά του αυτή η διοργάνωση. Μας έχει φτιάξει αυτό το φυλάδιο το οποίο έχουμε μοιράσει σε όλα τα σχολεία και ευελπιστούμε να μπουν και σε άλλους χώρους τα φυλάδια αυτά για να ενημερώσουν. Έχουμε ενημερώσει και με αφίσες. Τέλος, θέλω πάλι να ευχαριστήσω εσάς γιατί μας βοηθάτε να το επικοινωνήσουμε και να έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή και άρα και την καλύτερη επιτυχία του αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα πραγματοποιηθεί έκθεση ζωγραφικής σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση νομού Λακωνίας με θέμα ο γύρος με θέμα κόκκινο ζωής για τα παιδιά, ο γύρος της ζωής. Τα παιδιά θα δείξουν το καλύτερό τους σε αυτό, όπως κάθε χρόνο. Θα ζωγραφίσουν και θα περάσουν σπουδαία μηνύματα μέσα από αυτή την έκθεση και ίσως επεδώσουν και πολλοί συνάνθρωποι μας αυτό το μήνυμα και προσφέρουν αίμα που είναι πολύτιμο για τη ζωή καθενός από εμάς. Γιατί όλοι κάποτε θα χρειαστούμε το αίμα, είτε εμείς, είτε κάποιος γενής μας και πρέπει να βοηθήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναλάβαμε ένα μεγάλο όντως, μια μεγάλη υποχρέωση. Θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια αυτούς τους 2 μήνες μέχρι να
στις 14 Ιουνίου, που είναι η Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντή, να έρθουμε σαν αθλητικός οργανισμός σε επαφή με όλους τους φορείς του Δήμου μας. Με όλα τα σωματεία, τα αθλητικά, τα πολιτιστικά, με οτιδήποτε συλλογικό φορέα. Τον Εμπορικό Σύλλογο, σε συνεργασία λοιπόν και με τον Ερυθρό Σταυρό και με άλλους φορείς, θα έρθουμε σε επαφή και θα προσπαθήσουμε κατά κάποιο τρόπο να τους παρακινήσουμε για αυτή την καμπάνια, να συμμετέχουν σε αυτή την καμπάνια που κάνουμε εμείς και να ορίσουμε ημέρες συμποληψίας. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή ο Εμπορικός Σύλλογος, παραδείγματος χάρη, ο Σύλλογος των Κυνηγών, ένας αθλητικός σύλλογος, μας δώσουν το OK μετά από συνεργασία, μετά από συνομιλία, ότι έχουμε μαζέψει κάποιους εθελοντές εμμοντέτες όπου είναι αρκετός ο αριθμός για να κάνουμε την ομοληψία, τότε σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Σπάρτης θα οργανώσουμε στο Δημαρχείο μια μέρα ομοληψίας. Αργότερα, κάποιοι άλλοι σύλλογοι, όταν δηλαδή έχουμε εξασφαλίσει συμμετοχή του κόσμου μέσω των φορέων αυτών, των συλλογικών φορέων και των συλλόγων, θα διοργανώσουν μια, δύο, τρεις ομοληψίες ανάλογα με την προσφορά και με την ανταπόκριση του κόσμου. Αυτό όμως σημαίνει ότι δύο μήνες εμείς θα τρέξουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους για να μπορέσουμε να περάσουμε όντως αυτό το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Θες να πεις κάτι, Δημητρά? Όχι, θέλω να τους... Υπάρχει κινητή μονάδα δηλαδή που μπορεί να είναι... Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει κινητή μονάδα, η οποία όμως περιμένει το δικό μας, τη δική μας εντολή, να το πούμε έτσι, τη δική μας αυτή, για να προγραμματίσει μια μέρα να κάνει αιμοληψία. Μην πάει μια μέρα στο Δημαρχείο, όπως είχε γίνει και παλιά από ό,τι μίλησα με την αιμοδοσία και πήγαν 5 άτομα. Δηλαδή, αυτό είναι ξεχάσιμο χρόνο και είναι χωρίς ουσία. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε μέσω των συλλογικών φορέων, των συλλόγων όλων του Δήμου, τη συμμετοχή, τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, ώστε να μπορέσει η κινητή αιμοδοσία. Ένα, από ό,τι μου είπαν στην αιμοδοσία, ένας αριθμός ικανοποιητικός αιμοληψίας, και δεν μπορούν και περισσότερο, είναι τουλάχιστον 40 μονάδες αίμα για κάποια μέρα. Μπορούν να φτάσουν σε 60 και 70. Αλλά τουλάχιστον 40, για να κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 40 άτομα τα οποία σίγουρα θα θέλουν να δώσουν αίμα. Σε αυτό πιστεύω θα βοηθήσουμε πάρα πολύ και εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι θα πρωτοστατήσουμε και εμείς οι ίδιοι, σαν συλλογικός φορέας, σαν αθλητικός οργανισμός, θα συμμετέχουμε και εμείς όλοι μαζί να δώσουμε το καλό παράδειγμα σε όλο τον κόσμο. Οι μονάδες αυτές αίματος θα μείνουν στην αιμοδοσία του Νοσοκομείου Σπάρτης και θα είναι στη διάθεση οποιαδήποτε δημότη έχει πρόβλημα. Να προσθέσω ότι μέσα στο φυλάδιο που έχουμε βγάλει έχει πάρα πολλές πληροφορίες και για την αιμοδοσία. Δηλαδή δεν αναφερόμαστε μόνο στον αγώνα. Λέμε και λεπτομέρειες για την αιμοδοσία την εθελοντική. A lot of soul.